Οπότε τις βλέπουμε τις φωτογραφίες αυτές και για εξηγήστε μας τι ακριβώς έχει συμβεί. Κοιτάξτε, η πρώτη ένδειξη ήταν το σημείο εδώ ακριβώς που βλέπετε. Είχαμε το ατύχημα, το ευτυχώς χωρίς θύματα, απλά δύο αυτοκίνητα, πήραν τα αυτοκίνητα μέσα και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά η παλιά όχθη του Ηλισσού, η οποία περνάει εδώ από κάτω. Με αφορμή αυτό ξεκινήσαμε και εμείς να ψάχνουμε να δούμε τι συμβαίνει. Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο, με την ΕΙΔΑΠ που έχουν πολύ μεγάλη γνώση και εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα. Και άρχισε ένα ψάξιμο πάρα πολύ μεγάλο. Μπήκανε άνθρωποι εξειδικευμένοι από κάτω μέσα στον Ηλισσό για να δουν το έργο, το οποίο είναι 60 ετών, δεν είναι χθεσινό αυτό το έργο. Το κομμάτι που βλέπετε εδώ είναι από τη δεκαετία του 80, ενώ το προηγούμενο είναι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επί μεταξά είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Η κακή συγκυρία είναι ότι από τότε που φτιάχτηκαν αυτά τα έργα δεν ξανασχολήθηκε κανένας. Δεν έγινε κάποια συντήρηση. Δεν ξανασχολήθηκε κανένας. Δηλαδή, δεν μπήκαν τώρα, αυτό, αν μου επιτρέπετε, κάναμε τόσα έργα. Ναι. Βάλαμε το μετρό, φτιάξαμε το τραμ. Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα έργα πρέπει να συνοδεύονται και από μελέτες, από αντιπλημμυρικά, να ελέγξουν αυτά που ελέγξατε εσείς τώρα και είδατε ότι επί 60 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως. Δεν υπήρχαν μελέτες. Βρήκατε μελέτες για το τραμ, για το μετρό. Ακούστε, δυστυχώς, ακούσατε και εσείς τη συνέντευξη χθες του Υπουργού, του κ. Σπύρζη. Μας είπαν ότι υπήρχαν κάποιες μελέτες, οι οποίες είναι δύο δεκαετίες πίσω, τις οποίες τις είχαν καταχωνιάσει σε κάποιες αποθήκες χωρίς να ασχοληθεί κανένας μαζί τους. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Υπουργός. Και είμαστε στο σημείο σήμερα που έχει γίνει αυτοψία ουσιαστικά. Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, είναι από τις φωτογραφίες που βλέπετε, και με βάση αυτό ξεκινάει μία μελέτη. Μία σοβαρή μελέτη για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά πλέον. Γιατί μέχρι τώρα τι γινότανε? Είτε η μία υπηρεσία έδειχνε την άλλη και έλεγε ο άλλος είναι η αρμόδιος, είτε σε κάποιο τέτοιο πρόβλημα θα μπορούσαν να ρίξουν δύο κολόνες και λίγο μπετό και να πούνε μια χαρά το φτιάξαμε. Κύριε Καπάτα, είναι καλή ερώτηση. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Έλεγχος δεν έπρεπε να γίνεται στην Κήτη? Δεν έπρεπε οι ειδικοί να κατεβαίνουν, να ελέγχουν ανατακτά χρονικά διαστήματα? Δηλαδή από τη στιγμή. Κοιτάξτε, το τι έπρεπε με το. Ναι, πείτε το με. Τι έπρεπε με το τι γίνεται. Δυστυχώς η απόσταση είναι έτη φωτός. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή ξεκινάει και το Εθνικό Μητρό που αφορά τα έργα, το οποίο τι θα είναι αυτά. Για τα πολύ μεγάλα έργα που έχουμε, είτε είναι γέφυρες, είτε είναι ρέματα τα οποία είναι σκεπασμένα, είτε η μεγάλη αγωγή, θα γίνει η απόλυτη καταγραφή και από εκεί και πέρα θα γίνεται και ο έλεγχος και οι συντηρήσεις και ό,τι άλλο πρέπει να γίνει, σε συνεργασία πάντα με τους συναρμόδιους φορείς. Για το οδικό δίκτυο υπάρχει πρόβλημα? Τι εννοείται? Δηλαδή όπου περνάει από κάτω η Κήτη του Ηλισσού. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο που γνωρίζω, το οποίο και ξεπερνάει τις δικές μας αρμοδιότητες, είναι αυτά που είπε ο Υπουργός, ο κύριος Σπύρτης, εχθές. Μας είπε ότι αυτή τη στιγμή προληπτικά, και το επαναλαμβάνω, προληπτικά πρέπει να γίνει η μελέτη για να είμαστε 100% ασφαλείς και να μην υπάρχει υποψία κινδύνου. Αυτό μας είπε. Ναι. Αυτό που λέει ο Ηλίας, συγγνώμη Ηλία, αυτό που λες και έχει απόλυτο δίκιο, δεν είναι μόνο ο δρόμος. Όπου περνάει ο Ηλισσός, λοιπόν, αν δεν έχει γίνει ο έλεγχος. Εντάξει, τσεκάρατε αυτή τη διαδρομή του τραμ. Υπάρχει το μετρό. Όχι το τραμ. Όχι. Με συγχωρείτε. Ναι. Με συγχωρείτε. Ο έλεγχος δεν έγινε μόνο στη διαδρομή του τραμ. Έγινε, σας είπα, από τη λεωφόρο Μεσογείων, από εκεί που είναι το ύψος της χωροφυλακής, μέχρι εδώ στην Καλλιθέα. Άρα το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εκεί εντοπίσανε το έντονο πρόβλημα, όπως και εδώ βέβαια, το οποίο το πρόβλημα είναι εμφανέστατο στην Καλλιθέα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα έργο σημαντικής κλίμακας. Έτσι. Δεν είναι κάτι απλό αυτό. Είναι εθνικής εμβέλειας το έργο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά θέλω να σας πω και το εξής. Ότι η Αττική πριν 100 χρόνια περίπου είχε 700 ρέματα και ποτάμια. Ναι. Σήμερα έχει εμφανεί μόνο 70. Καταλαβαίνετε ότι όλη η πόλη από κάτω. Δίκιο έχετε, κύριε Καπάτα. Ωστόσο, έχει θάψει ρέματα και ποτάμια. Ναι, αυτό που προκαλεί όμως είναι λέω το γεγονός ότι έγιναν πολύ μεγάλα έργα τα προηγούμενα χρόνια, μετρό, τραμ,
όπου τουλάχιστον σε αυτές τις διαδρομές έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι μελέτες. Μας είπατε ότι ήταν σε αποθήκες και δεν έγιναν αυτά που έπρεπε. Μείνετε όμως στο παράθυρο κοντά μας, γιατί έχουμε τον κύριο Δημήτρη Παπανικολάου, ομότιμο καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα μας πει για αυτά τα ρέματα και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το φαινόμενο της διάβρωσης, κύριε Παπανικολάου, γιατί το εντοπίσαμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο τα ρέματα. Τι ακριβώς γίνεται? Και δεν είναι μόνο ρέματα, είναι γέφυρες και όλα τα. Θέλω να πω το εξής. Τα έργα τα βλέπουμε εμείς σήμερα ή θα τα βλέπουν τα παιδιά μας μετά από 20-40 χρόνια κτλ. Και δεν διανοούμαστε πώς εξελίσσεται η ζωή σε μια πόλη σαν την Αθήνα, στην οποία τη δεκαετία του 60 ή του 70, ακόμα και του 80, ούτε θέμα μετρό έμπαινε οι επεκτάσεις, ούτε το τραμ έμπαινε, ούτε όλη η καινούργια διάταξη των δρόμων με τις γέφυρες κτλ. Επομένως υπάρχει ένα θέμα, τι θυμόμαστε κάποια στιγμή που φτιάχνουμε, ιδίως όταν το φτιάχνουμε πρόχειρα και όχι με τις προοπτικές που θα ήταν σε μια πόλη που εξελίσσεται με βάση όλη τη νέα ανάγκη, στο κυκλοφοριακό κυρίως. Άρα αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να δούμε τι δεν έγινε σωστά από τη δεκαετία του 60 και ύστερα, η οποία έχει επίδραση στα έργα του 2000, του 2010, τα σημερινά αλλά και τα αυριανά. Μέσα σε αυτό μπαίνει το θέμα ότι στη χώρα μας, όπως ήδη άκουσα σωστά, δεν δίνεται σε σημασία στη συντήρηση και τον έλεγχο των έργων, αλλά μόνο μέχρι να τα παραλάβουμε, να είναι γερά όταν τα παραλάβουμε, και μετά τελειώσαμε. Λες και τα έργα είναι ισόβια. Η πρόσφατη καταστροφή στην γέφυρα στην Ιταλία έδειξε κατά τον πιο τραγικό τρόπο πώς πρέπει όλα τα μεγάλα έργα να ελέγχονται. Πόσο μάλλον ένα ρέμα, εγώ όταν ήμουν μικρός θυμάμαι στο Βρυσάκι το λεγόμενο, κοντά εκεί πίσω από την Πινακοθήκη και τα λοιπά, έτρεχε το ρέμα όταν ανέβαιναν τα λεωφορεία προς τα πάνω, προς Βύρωνα και Σαγιανή και τα λοιπά, σε αυτά τα μέρη, και περνάγανε, ήταν ακόμα το ρέμα εκεί πέρα πριν καλυφθεί. Όλες αυτές οι καταστάσεις ήρθαν και κλείσανε με πρόχειρο σχετικά τρόπο για τις ανάγκες εκείνες. Και σήμερα φτάνουμε στο σημείο να βρίσκουμε μπροστά μας ό,τι δεν έγινε σωστό παλιά. Να πω ακόμα ότι ένα πρόβλημα ξεκινάει από το... Έχουμε την κύρια κήτη του Ηλισσού εν προκειμένου, η οποία κατεβαίνει από τον Ημιτό, από τον Ιριδανό, στρίβει μετά και παίρνει όλη τη λεωφόρο Καλλιρόης κάτω και φτάνει όπου φτάνει για να βγει στην ακτή κάτω εκεί στο Μοσκάτο. Αλλά αυτό έχει ένα σωρό παραποτάμους, ένα σωρό παρακλάδια. Δεν είναι μια κήτη δηλαδή που είχε ένα εύρος 5 με 10 μέτρα κατά περίπτωση και ένα βάθος 2-3 μέτρα που ήταν μια μέση εικόνα. Αυτό αλλάζει από θέση σε θέση, όπως πέφτανε οι παραπόταμοι που ξέρουμε από παλιές αεροφωτογραφίες. Σήμερα πια, γιατί σήμερα τι να δεις, είναι τα πάντα σκεπασμένα, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, ο κύριος Καπάντας νομίζω το είπε, ναι. Ότι ξεκινώντας σήμερα από τον Ημιτό, δεν έχετε παρά να πάρετε μια βόλτα στον Ημιτό, από πάνω από την Αγία Παρασκευή, μέχρι και Σαγιανή, Βύρωνα, Ηλιούπολη κτλ. Να δείτε πόσες ρεματιές ξεκινάνε και να αναλογιστείτε μέχρι την Γλυφάδα κάτω αυτές όλες οι ρεματιές, πού φτάνουν και πού τις βλέπουμε. Όλες αυτές λοιπόν από κάτω, όπου δεν έχουν γίνει συνδέσεις με τον κύριο κλάδο του Ηλισσού εν προκειμένου, φυσικά το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα τα ποτάμια, αργά ή γρήγορα θα δείξουν το πρόβλημα. Κύριε Παπανικολάου, ναι. Μάλιστα. Να σας Άρα ήθελα μια απλά ερώτηση. Να ολοκληρώσω, ναι. Ότι πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε, πριν να είναι με τραγικά αποτελέσματα κάθε φορά το θέμα, ότι όλα τα μεγάλα έργα, ιδίως σαν αυτά που έχουμε υπογειοποιήσει ένα ολόκληρο ποτάμι εκεί, πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, κάθε κάποια διαστήματα. Υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές για αυτά τα θέματα. Πόσο μάλλον που οι μελέτες που γίνονται και λένε το ότι γίνεται δεν μπορούν να μένουν κάπου. Πρέπει να μένει μια υπηρεσία που είναι για τη συντήρηση. Όταν λέμε τη συντήρηση, όχι να σκεπάσουμε μια λακκούα. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Ναι, κύριε Παπανικολάου, εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για το οδικό δίκτυο? Γιατί μόλις μας είπατε ότι περνάει και πάνω από την κάτω από την Καλλιρόης. Ποιες είναι οι ανησυχίες σας για αυτό το θέμα, αυτό το θέμα της διάβρωσης λοιπόν του εδάφους? Δεν είναι μόνο η διάβρωση, ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι ότι κάνοντας, ας πούμε, μια γέφυρα, ας πάρουμε κάτω στην Καλλιρόης, ας πούμε, που υπογειοποιείται κάτω η κατάσταση και έχουμε ακόμα και τώρα με τις βροχές μαζεύονται νερά εκεί πέρα στο έργο αυτό, που είναι της δεκαετίας του 60 έργο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κάθε έργο που γίνεται αλλάζει στατικά, δηλαδή οι πιέσεις, οι τάσεις που ασκούνται στα στρώματα και στο γύρω χώρο
είναι πολύ μεγαλύτερες, εκεί που είναι τα έδρανα θεμελίωσης και όλο το βάρος πέφτει από τις νέες, τις μεγάλες ποσότητες του μπετών που πέφτουν εκεί και διαφοροποιείται πλευρικά. Δηλαδή μπορεί εκεί επί τόπου να αντέχει με βάση τη μελέτη του μηχανικού, αλλά δεν πάβει να αλλοιώνεται ο τρόπος με τον οποίο έχει συμπιεστεί και επηρεάζεται το πορόδες, δηλαδή τα κενά που έχει μέσα το έδαφος και άρα το νερό που περνάει μέσα από αυτά. Το οποίο με αυτόν τον τρόπο η διάβρωση δεν είναι απλά μια διάβρωση επιφανειακή όπως έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε στα ρέματα που έχει μια βροχόπτωση και τρέχει το νερό. Αυτή είναι η εύκολη επιφανειακή διάβρωση. Υπάρχει το ότι γίνεται βαθύτερα. Ένα, μάλιστα, δύο, τρία, πέντε μέτρα. Επομένως, κύριε Παπα-Νικολάου, μας είπατε για τα έργα πώς πρέπει να παραλαμβάνονται, πώς πρέπει να γίνεται η συντήρηση. Τώρα όμως έχουμε μια κατάσταση με τα προηγούμενα έργα. Ναι. Σας ανησυχεί η κατάσταση, τι πρέπει να κάνουμε? Τη στιγμή κατά την οποία δεν ξέρουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από τη στιγμή που έγινε μέχρι σήμερα τι έχει συμβεί, γιατί έχουμε εφησυχάσει ότι το κάναμε το έργο, φύγαμε. Και τελείωσε. Ναι. Υπάρχει τρόπος τώρα επιστημονικός να ερευνήσουμε αυτά τα μεγάλα έργα και αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος? Κοιτάξτε, από άποψη τεχνολογία σήμερα υπάρχουν τα μέσα για όλους τους ελέγχους. Μάλιστα. Και για τους αγωγούς που έχει νερό. Και για τη στατικότητα. Επομένως, και για όλα. Για να το πω, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να σκανάρουμε όλα αυτά τα προηγούμενα έργα, τους δρόμους που έχουν φτιαχτεί τις προηγούμενες δεκαετίες, στα μπαζωμένα ποτάμια, στα ρέματα και όλα αυτά. Αυτό όμως είναι μια πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας, να γίνει αυτό? Νομίζω ότι αυτό για την νοοτροπία της πολιτικής ηγεσίας, μιλάω διαχρονικά, έτσι δεν μιλάμε σήμερα, είναι πολυτέλεια. Πιο πολύ όλοι κοιτάνε, ξέρετε, πώς θα φτιάξουν. Όμως είναι και η ασφάλεια, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί μπορείτε εσείς να μου πείτε ότι αύριο το πρωί ένας δρόμος δεν θα βουλιάξει? Όχι βέβαια, ίσα ίσα. Ανησυχώ κυρίως εκεί που έχουν γίνει οι μεγάλες παρεμβάσεις μεταγενέστερα. Όπως εδώ, που είχαμε το τραμ, είχαμε τις άλλες δράσεις τις μεγάλες, πολύ μετά από τότε που καλύφθηκε, όπου το Ηλισσός και κάθε άλλο ποτάμι και κάθε άλλο υπόγειο έργο ήρθε μετά και επηρεάστηκε από καινούργια έργα. Είναι σαφές ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Για το μετρό, έτσι όπως έχει φτιαχτεί, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα έχει προβλήματα? Στο μετρό θα έλεγα ότι εκεί πλέον θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να μιλάμε για ευθύνες αν συμβούν τέτοια. Διότι σε ένα τέτοιο έργο είναι υποχρεωμένοι να τα δουν αυτά τα θέματα και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι μελέτες και η εφαρμογή τους βέβαια δεν ήταν σωστές. Γιατί είναι σύγχρονα έργα αυτά. Είναι μεγάλο θέμα, κύριε Παπα-Νικολάου. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα και θα σας στέλναμε και στο στούντιο για να το δούμε και με χάρτες και να δούμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και να εμπλέξουμε και τους αρμόδιους. Να δούμε και τι άλλα σημεία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Ναι, και τους αρμόδιους που αποφασίζουν για το τι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε και στον κύριο Καπάτε για να μας πει και να ολοκληρώσει. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από την κατάσταση των έργων, έχουμε και διαφοροποίηση στο κλίμα. Πλέον η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη, οι βροχές είναι πολύ πιο έντονες, τα καιρικά φαινόμενα είναι πολύ πιο δύσκολα πλέον από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 10, 20, 30 χρόνια. Αυτό είναι το ένα, αλλά αυτό που ξεκινάει σήμερα με το Μητρό που αφορά όλα τα έργα, τα οποία θα τα παρακολουθεί, θα τα ελέγχει και θα δούμε και τις συντηρήσεις όλων αυτών, είναι κάτι που δεν έχει γίνει τα τελευταία 60 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω αυτό που είναι λέτε καλή όμως. Αρχή. Κύριε Καπάτε, ο κ. Παπα-Νικολάου είπε όμως και για τα προηγούμενα έργα και ότι πρέπει να γίνει ένα σκανάρισμα όλων. Μα για τα προηγούμενα μιλάμε. Ναι. Αυτό σας λέω. Μιλάμε για τα προηγούμενα, μιλάμε για καταγραφή των έργων που ήδη υπάρχουν, ήδη λειτουργούν από οποιαδήποτε υπηρεσία και όποτε και αν έχουν γίνει. Αυτό είναι το, για να καταλάβουμε τι λέμε, καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και από εκεί και πέρα και πώς μπορούμε να... Θα γίνει και έρευνα λοιπόν, κύριε Καπάτε, θα γίνει και έρευνα, θα γίνει και ένα σκανάρισμα τεχνικό, για παράδειγμα την Καλλιρόη που είπε και ο κ. Παπα-Νικολάου. Ακριβώς, θα πάμε να δούμε από κάτω να ερευνήσουμε έργων, πέρα από την επιφάνεια τι γίνεται. Ακούστε, το Μητρό των έργων αυτή την έννοια έχει, την καταγραφή σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και τι συντηρήσεις πρέπει να γίνουν. Πολύ ωραία. Κύριε Καπάτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε το έργο. Να ρωτήσουμε και το χρηστικό. Ναι, και το χρηστικό κομμάτι. Υπάρχει κάποια εκτίμηση πότε θα ανοίξει πάλι η γραμμή στο τραμ? Κοιτάξτε κάτι. Όλα τα μεγάλα έργα κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται σοβαρές συντηρήσεις. Έτσι γίνεται παντού, σε οποιοδήποτε μεγάλο έργο. Αλλά από τη στιγμή που, όπως είπε και χθες ο Υπουργός, δεν έχουμε την απόλυτη καταγραφή, δεν έχουμε τη μελέτη δηλαδή, του τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι έργο θα γίνει εκεί. Ενδεχομένως να μας πούνε οι μηχανικοί ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό και να τελειώσει πολύ γρήγορα. Ενδεχομένως όμως να μας πούνε ότι είναι σύνθετο και θέλει χρόνο.
Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Κύριε Καπάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί και δεν χρειάζεται να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Εμείς αυτή τη στιγμή ό,τι γίνεται, γίνεται προληπτικά για να μην υπάρξει πρόβλημα ποτέ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από τον Ηλισσό.